μεσημέρι δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα οι επιστολές που απέστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον κύριο Παυλόπουλο. Όπως αναφέρεται στην επιστολή του, ο πρόεδρος αναφέρει ότι είναι με βαθύτατη θλίψη που παρακολουθούμε τις τραγικές στιγμές που βιώνει η Ελλάδα και με οδύνη πληροφορούμαστε για τον αριθμό των θυμάτων που προκάλεσαν οι φωνικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα. Εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης, του κυπριακού λαού και του ιδίου προσωπικά, εκφράζει ο πρόεδρος θερμότατα συλληπιτήρια προς τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο και σε όλο το ελληνικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων, ευχόμενος ταχύ ανάρρωση των τραυματιών και ανέβρεση των προσώπων που αγνοούνται. Παράλληλα, σημειώνει ότι όπως και τηλεφωνικώς ενημέρωσε και τον κύριο Παυλόπουλο αλλά και τον κύριο Τσίπρα, δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η βούληση και η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει περαιτέρω στην εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών της καταστροφής και ανακουφίσεως των πληγόντων και ενημερώνει για τις αποφάσεις της χθεσινής του Υπουργικού Συμβουλίου για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Κεντρική Τράπεζα από το Γενικό Λογιστή όπως και σε εμπορικές τράπεζες, για την απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει το λογαριασμό αυτό στην εισφορά ύψους 10 εκατομμυρίων, αλλά και για την ετοιμότητα το ποσό που θα συγκεντρωθεί σε συνεννόηση πάντα με την Ελλάδα να διατεθεί προς ανακούφιση και στήριξη των θυμάτων.